Δόξα στον Κύριό μας. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Φιλιππησίους επιστολή. Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο εδάφιο και θα παραμείνουμε από ό,τι φαίνεται. Να το ξαναδιαβάσουμε άλλη μία φορά. 1038 σελίδα, Α κεφάλαιο. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Όπως είπαμε τις προάλλες, αγαπητά μου αδέρφια, η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τόπος εντός του οποίου ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, αλλάζει και αγιάζεται εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου, εφόσον βεβαίως σχετίζεται μαζί του. Γιατί όπως βλέπουμε εδώ, ο Παύλος και ο Τιμόθεος, οι δόλοι του Ιησού Χριστού, απευθύνονται προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ. Αγιάζεσαι μόνον εν Χριστώ. Ξεχωρίζεσαι από τον κόσμο μόνον όταν γεύεσαι την αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη ως μαγνήτης σε έλκει προς τον Χριστό και αφήνεις εκείνα τα οποία σε δέσμευαν και στα οποία ήσουν προσκολλημένος. Για να είναι κάποιος Άγιος εν Χριστώ, θα πρέπει να είναι εν Χριστώ, δηλαδή ενσωματωμένος. Άγιος εν Χριστώ σημαίνει ένα με το σώμα που είναι η Εκκλησία, για να μπορεί να έχει κοινωνία και οδηγεί από την κεφαλή. Η Εκκλησία, ως σώμα Ιησού Χριστού, έχει μέλη. Είναι τα μέλη τα οποία οδηγούνται και κοινωνούν με την κεφαλή. Αυτά τα μέλη, ο Κύριος τα ποιμένει μέσα από τις διακονίες και τα οικοδομεί μέσα από τα χαρίσματα. Στα πλαίσια αυτής της οικοδομής και της συναρμολόγησης εν Χριστώ Ιησού, ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία θέτει πρεσβυτέρους, επισκόπους και διακόνους. Η ύπαρξη πρεσβυτέρων και διακόνων μέσα στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο για την πνευματική διαπείμανση και οικοδομή των πιστών, όσο και για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Εκκλησίας, που και αυτή όμως η λειτουργία συντελεί πάρα πολύ στην πνευματική διαμόρφωση των πιστών. Θέτει λοιπόν μέσα στην Εκκλησία πρεσβυτέρους και διακόνους και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κάνουν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι μέσα στην Εκκλησία, πόσο σημαντικό είναι το έργο τους, αλλά και τι ωραία διδασκαλία μπορούμε να πάρουμε εμείς από αυτούς όταν αυτοί περπατούν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αλλά και πόσο σημαντικό είναι όσοι είναι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία και διάκονοι, πώς ακριβώς θα εργάζονται ώστε να βρίσκουν χάρη ενώπιον του Θεού οι ίδιοι, οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Παύλος λοιπόν και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Δεν είναι μόνοι τους. Είναι μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Οι Επίσκοποι και οι Διάκονοι δεν είναι χωροφύλακες, δεν είναι αστιφύλακες. Είναι αυτοί που έχει δέσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία για να βοηθούν το πίμνιο να αυξηθεί πνευματικά και μαζί με το πίμνιο να αυξάνονται και οι ίδιοι. Είναι όλοι αδελφοί. Επίσκοποι, διάκονοι, πίμνιο, είναι όλοι αδελφοί. Δεν είναι κάποιος ανώτερος του άλλου. Απλά ο κάθε ένας έχει διακριτούς ρόλους μέσα στην Εκκλησία. Και αν τους υπηρετεί αυτούς τους ρόλους ο καθένας από τη θέση του καθώς πρέπει, τότε όλοι θα οικοδομούνται. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους πρεσβυτέρους, με τη χάρη του Χριστού μας, πώς ευλογούνται, ποια είναι τα καθήκοντά τους, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για εμάς να προσευχόμαστε για αυτούς και να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να τους χρησιμοποιεί, ώστε μέσα και από αυτούς να μας μιλά. Θα πάμε λοιπόν στην επιστολή του Τιμοθέου.
στην επιστολή, μάλλον προς Τιμόθεο, γιατί δεν είναι του Τιμόθεο, είναι προς το Τιμόθεο, από τον Απόστολο Παύλο, σελίδα 1051. Και διαβάζουμε από το τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Πιστός ο λόγος, εάν της ωρέγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πιστός ο λόγος. Δηλαδή, αν ακουμπήσεις πάνω του και με υπομονή, αποκλείεται κάποια στιγμή να μην δεις ορατά τα αποτελέσματα στη ζωή σου. Τα αγαθά αποτελέσματα στη ζωή σου. Είναι πιστός ο λόγος, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα έχει καρπό αυτή η εμπιστοσύνη, εφόσον ακουμπάς επάνω σε αυτόν. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός. Αποκλείεται να σου πει κάτι και με την απαιτούμενη υπομονή να μην πραγματοποιηθεί. Αποκλείεται. Πιστός λοιπόν ο λόγος. Εδώ για ποιον λόγο συγκεκριμένα μιλάει? Εάν της ωρέγεται επισκοπή, ωρέγεται, όρεξη, σημαίνει έχει έντονη επιθυμία για κάτι το επουράνιο αγαθό. Για κάτι το επουράνιο αγαθό. Είναι μια καλή όρεξη για μια επουράνια επί της γης ευλογία. Εάν της ωρέγεται επισκοπή. Ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία, είναι σκοπός. Είναι φύλακας. Δεν είναι αστιφύλακας. Δεν αστυνομεύει. Εάν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, ήδη ξέφυγε της αποστολής του. Αστυνόμος και αστιφύλακας δεν είναι. Φύλακας όμως είναι. Και τι σημαίνει φύλακας? Φυλάτη το πίμνιο, σύμφωνα με την εξουσία και με την χάρη που του έχει δώσει ο Θεός με το λόγο του, από πλάνες, από παγίδες και από επιρροές, οι οποίες εάν αφαιθούν θα τον βλάψουν, θα τον μολύνουν και θα τον οδηγήσουν σε γκρέμισμα. Ο επίσκοπος λοιπόν μέσα στην Εκκλησία είναι ένας σκοπός. Είναι στη θέση του και προστατεύει το πίμνιο από λύκους και από οτιδήποτε κακό που μπορεί τυχόν να εκδηλωθεί, ώστε να βλάψει το πίμνιο. Και αφού είναι σκοπός, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στη θέση του, σταθερά. Σκοπός σημαίνει ότι αγρυπνεί σε έναν συγκεκριμένο τόπο, στο συγκεκριμένο τόπο που τον έθεσε ο Θεός και μένει εκεί. Δεν πηγαίνω έρχεται, δεν φεύγει και έρχεται, είναι εκεί. Γι' αυτό και ο πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία είναι πρώτα πρεσβύτερος, σκοπός δηλαδή, επίσκοπος, είναι επί την σκοπιά του και μετά κήρυκας. Διότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ο πρεσβύτερος να είναι πρώτα κήρυκας και μετά σκοπός. Ο πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία είναι πρώτα απ' όλα επί της σκοπιάς του, επίσκοπος. Δεν παίρνει τους άμβονες δεξιά και αριστερά και αφήνει τη σκοπιά του. Θα μου πεις, δεν θα πάει να μιλήσει κάπου αλλού? Ναι, εκτάκτος. Και όταν κάποια στιγμή η εκκλησία στην οποία ανήκει δεν έχει συνάθρηση, θα πάει. Αλλά και πάλι όμως, ο επίσκοπος είναι επί της σκοπιάς του, πράγμα που σημαίνει ότι η δουλειά του είναι να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα πρόβατα. Γιατί γι' αυτό έγινε επίσκοπος. Χειροτονείται κάποιος επίσκοπος, δεν χειροτονείται κήρυκας,
Άρα οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι των εκκλησιών, οφείλουν να παρευρίσκονται συνεχώς εκεί όπου ο Θεός τους έθεσε σκοπούς στο ποίμνιό τους. Εάν λοιπόν τις ωραίγεται επισκοπή, όχι άμβονα, επισκοπή, καλόν έργο επιθυμεί. Γιατί το να, είσαι κάποιο, το να είναι κάποιος σε μία σκοπιά και να μην μετακινείται από εκεί, είναι έργο μεγάλης σημασίας, είναι έργο θυσιαστικό, γιατί απαιτεί αφιέρωση στη σκοπιά, στον τόπο, στον χώρο που του έχει ανατεθεί να επιμελείται. Και βεβαίως έχει και αγαθά αποτελέσματα στον ίδιο. Γιατί όποιος βρίσκεται στη σκοπιά του, εκεί είναι που θα του μιλήσει και ο Κύριος. Και το βλέπουμε στον προφήτη Αβακούμ, ότι εγώ επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί και θα αποσκοπεύω να είδω τι θέλει λαλήσει ο Κύριος προς εμέ. Επομένως, η σκοπιά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί εκεί, πέραν του ότι επιμελείσαι τα πρόσωπα, τα πρόβατα και τον τόπο που ο Θεός σου είχε εμπιστευτεί, ταυτόχρονα αυτός ο τόπος γίνεται και τόπος συνάντησης με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος επισκέπτεται εκείνους που παραμένουν και επιμένουν να βρίσκονται στη σκοπιά τους. Πόσο σοβαρό κάποιος είναι να του έχει αναθέσει ο Θεός μία σκοπιά και εκείνος να φεύγει. Ή να του έχει, να του έχει εμπιστευτεί ο Θεός ψυχές να επιμένει και να επιμελείται και εκείνος για λόγους δικούς του να φεύγει. Ο επίσκοπος είναι στη σκοπιά που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Εκτός και αν ο Θεός του δώσει οδηγία Πνεύματος Αγίου για να τον μετακινήσει κάπου αλλού, αλλά όταν κάτι γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου, έχει μεγάλη ευλογία και από εκεί που φεύγει και προς τα εκεί που πάει. Βεβαίως υπάρχουν οδηγίες Πνεύματος Αγίου που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο επίσκοπος είναι εκείνος που έχει τεθεί, εκεί που έχει τεθεί, για να επισκοπεί, να είναι φύλακας των αδελφών του. Όχι γιατί εκείνος το αποφάσισε, αλλά γιατί το Πνεύμα το Άγιον έθεσε επισκόπους στην Εκκλησία. Εάν λοιπόν κάποιος ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Είναι έργο θυσιαστικό, θέλει χρόνο, σπίτι ανοιχτό και καρδιά πάντοτε διαθέσιμη. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ καλό κάποιος να ωραίγεται επισκοπή. Όχι να ωραίγεται προβολή, να ωραίγεται επισκοπή. Επισκοπή σημαίνει κόπος, χρόνος, σπίτι ανοιχτό, πάντοτε διαθέσιμος, ανά πάσα στιγμή. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία, είναι για να είναι διαρκώς στην υπηρεσία της οικογενείας του και του ποιμνίου. Δεν είναι μόνον για να κηρύττει ή για να μοιράζει Θεία Κοινωνία την Κυριακή στην Αγία Τράπεζα, επί της τραπέζης, όχι. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της εργασίας του επισκόπου, του πρεσβυτέρου. Είναι αυτό το οποίο φαίνεται. Η δουλειά η μεγάλη όμως, η καρποφόρος, γίνεται εκεί όπου δεν φαίνεται. Στο τηλέφωνο, στην κατηδίαν επικοινωνία, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας καλούνται με το δύσκολο έργο που έχουν να επιμελούνται την οικογένειά τους, να επιμελούνται και τα πρόβατα του Κυρίου με διαρκείς επισκέψεις, διαρκή τηλέφωνα και διαρκές ενδιαφέρον σε όλες τις ηλικίες ανάλογα με την ανάγκη του καθενός. Υπ' αυτήν την έγεια λοιπόν, εάν κάποιος ωραίγεται κάτι τέτοιο, καλό έργο επιθυμεί. Εάν έχει κατανοήσει ότι
επισκοπή σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα, ένα διαρκές καθημερινό ενδιαφέρον και διαρκή επικοινωνία, η προσπάθεια επικοινωνίας με τα πρόβατα του Κυρίου, τότε καλό έργο επιθυμεί. Εάν όμως νομίζει ότι επίσκοπος σημαίνει Θεαθήνε, άμπονας και να φαίνομαι κατά την ώρα της κοινωνίας, είναι προφανές ότι δεν είναι καλό έργο αυτό το οποίο επιθυμεί. Πάμε στο 2. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Πρέπει λοιπόν, υπάρχουν κάποια πρέπει στον επίσκοπο. Είναι λίγο ενοχλητική η λέξη πρέπει, αλλά είναι μια λέξη την οποία το Πνεύμα το Άγιο τη χρησιμοποιεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος, αυτός που αγρυπνεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο ευθύνης, να είναι άμεμπτος. Το κείμενο λέει ανεπίληπτος, δηλαδή ακατηγόρητος, τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του. Δηλαδή να μην κατηγορείται για ηθικά ζητήματα, είτε αυτός είτε η οικογένειά του, για θέματα διδασκαλίας, είτε αυτός είτε η οικογένειά του, είτε για θέματα εσωτερικών οικογενειακών συγκρούσεων, αυτός και η οικογένειά του. Τι να το κάνω να είμαι επίσκοπος μιας εκκλησίας και η γυναίκα μου ή τα παιδιά μου να με κατηγορούν και να με θάβουνε. Τι νόημα έχει. Και να βγαίνω να κηρύττω. Ακατηγόρητος. Και αυτός και η οικογένειά του. Μίας γυναικός ανήρ. Να είναι έγκαμος. Δεν νοείται επίσκοπος να είναι ανήπαντρος. Είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν είχε αυτή την πρακτική η πρώτη εκκλησία, ούτε έχει αυτή τη διδαχή, η αποστολική διδαχή. Ο επίσκοπος καλείται να είναι έγκαμος, μίας γυναικός ανήρ. Άγρυπνος. Το κείμενο λέει νυφάλιος. Και νυφάλιος σημαίνει να έχει καθαρό μυαλό και να είναι ανεπηρέαστος από ίνους, από σίκερα, ανεπηρέαστος, το τονίζω. Να έχει καθαρό μυαλό, να είναι ψύχρεμος, νυφάλιος. Να σου μεταδίδει δηλαδή μία ηρεμία, μία ψυχραιμία, ώστε την ώρα που υπάρχει η πίεση, με την νυφαλιότητά του, με τον καθαρό νου, να σου δώσει δύο λόγους, οι οποίοι θα είναι ηρτημένοι με άλλας. Νυφάλιος σημαίνει καθαρός νους, διαβάζει σωστά την κατάσταση. Δεν σε βουλιάζει, αλλά ούτε και αυτός βουλιάζει. Δεν σε απελπίζει, αλλά ούτε και αυτός απελπίζεται. Δεν σε καθησυχάζει, ούτε και αυτός καθησυχάζεται. Είναι νυφάλιος, διαβάζει τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως είναι. Σόφρον, δηλαδή να είναι μυαλωμένος, να χαίρεσαι τη συζήτηση μαζί του, να τον αναζητάς, να του πιάνεις κουβέντα για να τον ακούς να σε προτρέπει. Είναι σόφρον, είναι μυαλωμένος, χαίρεσαι την κουβέντα μαζί του. Κόσμιος. Κόσμιος σημαίνει ευπρεπής ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς του, είτε ως προς τον τρόπο που μιλάει και συμπεριφέρεται, είτε ως προς τον τρόπο που ενεργεί. Είναι κόσμιος. Είναι επίσης φιλόξενος. Το σπίτι του είναι ανοιχτό. Πρεσβύτερος που δεν ανοίγει το σπίτι του, δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί στα πνευματικά καθήκοντα. Θα μου πεις πόσο μπορούμε να το ανοίγουμε. Όσο μπορούμε. Αλλά πάντως η πρόθεση να είναι σαφής. Το σπίτι ανοιχτό, όσο το δυνατόν. Τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι, όλα πρέπει να γίνονται εγκαρδίως. Και ο Κύριος γνωρίζει, όταν κάποιος δεν μπορεί πολύ, αυτό που μπορεί μετράει ενώπιον του Κυρίου. Φιλόξενος λοιπόν, διδακτικός.
είναι ικανός να μεταδώσει στο κατηδίαν αλήθειες πνευματικές που τον άλλον τον βοηθούν και τον ξεμπλοκάρουν. Η διδακτικότητά του έγκυται στο γεγονός ότι με πολύ απλό τρόπο, στην κατηδίαν επαφή, σε βοηθάει να καταλάβεις κάποια πράγματα που μέχρι τώρα δεν μπορούσες να τα καταλάβεις και τώρα σε ξεμπλοκάρει. Λες, πω πω, ναι, αυτό είναι. Διδακτικός. Με απλό τρόπο μεταφέρει αγιοπνευματικά νοήματα που βοηθούν και οικοδομούν εκείνον που τα ακούει. Διδακτικός. Ο διδακτικός δεν είναι ότι έχουν τη διακονία του διδασκάλου, αυτό είναι διακονία. Ο πρεσβύτερος δεν καλείται να έχει διακονία διδασκάλου, ούτε είναι υποχρεωτικό να είναι κήρυκας. Είναι όμως σημαντικό να είναι διδακτικός, με απλό τρόπο να εξηγεί πνευματικές αλήθειες. Είτε χρησιμοποιώντας παραδείγματα της γραφής, είτε χρησιμοποιώντας προσωπικές εμπειρίες που είναι σύμφωνες με τη γραφή, σε βοηθάει να καταλάβεις και σε ξαλαφρώνει. Διδακτικός. Τρία εδάφιο. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλεπιικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Ουχή μέθησος. Δεν εξαρτάται από το κρασί και από το ποτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι νυφάλιος. Ο άνθρωπος που είναι δέσμιος του ποτού, σε κάθε του εκδοχή, δεν μπορεί να είναι νυφάλιος. Ίσα-ίσα είναι εξαρτημένος από αυτό. Δηλαδή, αντί να πάει στον Κύριο να ηρεμήσει, τα τσούζει που λένε οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ελεύθερος. Πολλό μάλλον για ένα πρεσβύτερο. Αλλά και για κάθε χριστιανό. Πολλό δε μάλλον για ένα πρεσβύτερο. Όχι λοιπόν μέθησος. Όχι πλήκτης. Δηλαδή να μην επιφέρει χτυπήματα στον άλλον, να μην χειροδικεί, αλλά και να μην διαπληκτίζεται. Όχι πλήκτης. Δηλαδή η επιθετικότητα δεν αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα του ή μέσον για να περάσει αυτό που νομίζει. Όχι πλήκτης. Όχι εσχροκερδής. Εσχροκέρδος σημαίνει να κερδίζεις παραπάνω από αυτό που δικαιολογεί η εργασία. Εσχροκερδής είναι αυτός που εκμεταλλεύεται ανθρώπους και καταστάσεις είτε στην αδυναμία τους, είτε στην αγνοιά τους. Όχι λοιπόν εσχροκερδής, αλλά επιικής. Είναι αυτός που εκδηλώνει ανεκτικότητα σε κάποιον ο οποίος επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι είναι κουτός. Διδακτικός είναι, θα πει την αλήθεια, μπορεί και να ελέγξει, γιατί έχει υποχρεώσει, αλλά θα δώσει άλλη μία ευκαιρία. Ο επιικής δεν είναι αυτός που δεν ελέγχει, γιατί η γραφή μας λέει έλεγξον εγκαίρος ακαίρος. Μπορεί κάποιος να ελέγχει και να είναι επιικής, βεβαίως. Γιατί από τη μία ο έλεγχος είναι η φανέρωση της αληθείας και κάποιες φορές με έντονο τρόπο γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Από την άλλη όμως δίνει άλλη μία ευκαιρία. Αυτός είναι ο επιικής. Λέει αλήθειες, κάποιες φορές επώδυνα, κάποιες φορές με έντονο τρόπο, αλλά όμως δίνει και άλλη μία ευκαιρία. Άμαχος. Δεν υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτόν του. Δεν εμπλέκεται σε τσακωμούς. Αλλά αφήνεται στην υπεράσπιση του Κυρίου. Λέει την αλήθεια. Δεν υπερασπίζεται τον εαυτόν του. Δεν εμπλέκεται σε μάχες, σε συγκρούσεις, σε τσακωμούς, σε διεκδικήσεις, σε φιλονικίες. Είναι άμαχος. Γιατί θέλει να διατηρήσει την ειρήνη του. Είναι αφιλάργυρος. Δεν είναι φίλος του αργυρίου, δεν είναι φίλος του χρήματος. Είτε με το να το κρατά, τσιγκούνης, είτε με το να το σκορπά, σπάταλος. Και οι δύο φιλάργυροι είναι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Είναι φίλος του αργυρίου όταν κάποιος τα κάνει μασουράκια και στηρίζεται σε αυτά και δεν τα χαλάει από τσιγκουνιά. Αλλά μήπως δεν είναι φίλος του αργυρίου εκείνος που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό, χωρίς να το σπαταλά. Είναι διαφορετικές εκδοχές της φιλαργυρίας, η σπατάλη και η τσιγκουνιά.
Αφιλάργυρος λοιπόν. Εδάφιο 4. Κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος. Το κείμενο λέει του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον. Του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον. Το προϊσταμε, από το προϊστιμη, σημαίνει είμαι επικεφαλής και καθοδηγώ τα πράγματα σύμφωνα με την ευθύνη την οποία έχω. Βγαίνω μπροστά, είμαι επικεφαλής. Πότε παρεμβαίνοντας, πότε προστατεύοντας, πότε καθοδηγώντας. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι ο προϊστάμενος του οίκου του. Που σημαίνει ότι είναι η κεφαλή της γυναικός και της οικογένειας, εν προκειμένου. Διότι εάν κεφαλή του είναι η σύζυγός του ή τα παιδιά του, τότε γίνεται ζημιά στο έργο του Θεού, αλλά και στην οικογένεια. Γι' αυτό λέει να προείσταται του ιδίου αυτού οίκου. Αυτό για να συμβεί, βεβαίως, χρειάζεται να έχεις κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτό δεν επιβάλλεται. Πολλοί, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν, έχουν υπάρξει περιπτώσεις, οι οποίοι ηθέλησαν από το ένα άκρο να πάνε στο άλλο. Δηλαδή από εκεί που η γυναίκα είναι επικεφαλής της οικογενείας και τα παιδιά κάνουν κουμάντο, να έχουμε το άλλο άκρο, όπου ο άντρας, προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο καλός προϊστάμενος, μετέρχεται βιαίων μέσων ψυχαναγκαστικών και κάνει τη ζωή μαύρη της γυναίκας του και των παιδιών του. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτός που προείσταται καλός του οίκου του, είναι εκείνος που έχει πραγματικά επαφή με το Πνεύμα το Άγιον και από αυτή την επαφή εμπνέει το σεβασμό στη γυναίκα και στα παιδιά. Διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται καταναγκαστικά ή πιθαναγκαστικά μέσα στην οικογένεια. Εάν αυτό συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, το πιθαναγκαστικό, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει και θα προκαλέσει μόλυνση στην Εκκλησία. Όπως επίσης, εάν δεν είναι κεφαλή της οικογενείας, αν δεν είναι προϊστάμενος του οίκου, αλλά καθοδηγείται συναισθηματικά από τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, τότε πάλι μέσα στην Εκκλησία θα δημιουργηθεί αργά ή γρήγορα πρόβλημα. Γι' αυτό και λέει στον προφήτη Ισαΐα ένα πολύ πολύ σοβαρό εδάφιο, ότι οι γυναίκες και παιδάρια καταδυναστεύουν και κατεξουσιάζουσιν των λαών μου. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε βλάπτουν. Πώς το λέει? Νομίζω το λέει στον Ισαΐα. Το βρήκα εντελώς, το άνοιξα στην τύχη. Καλά, δεν υπάρχει τύχη. 623, τρίτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Να το δούμε, αδέρφια μου, πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες και τα παιδιά των πρεσβυτέρων, αλλά και οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι των εκκλησιών, να παίρνουν την θέση που πρέπει έναντι του Λόγου του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου πάντοτε. 12 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. «Των λαών μου παιδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ' αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσιν απλανάσε και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου». Δεν είναι λίγες φορές που σε εκκλησίες έχουν γίνει τέτοιες ζημιές, γιατί οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι των εκκλησιών, δεν στάθηκαν εκεί που τους θέλει ο λόγος. Τον λαό μου, γιατί έχουμε να κάνουμε με το λαό του Θεού, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το σπίτι μας, παιδάρια καταδυναστεύουσιν αυτών. Γίνεται ό,τι θέλουν τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά των πρεσβυτέρων χαράζουν τη γραμμή διαπείμανσης της Εκκλησίας εμέσως πλην σαφώς. Και αν τελικά δεν το καταφέρουν, τότε θα χτυπηθεί αυτός ή αυτή
που κρατάνε το λόγο ψηλά ή που προσπαθούν να τον κρατήσουν. Ο πρεσβύτερος δεν ουδέτει τη γυναίκα του και τα παιδιά του σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν έχει την κοινωνία που θα έπρεπε και ο ίδιος με το Θεό και παρασυρώμενος συναισθηματικά κάνει αυτό που θέλει ο γιος του και η κόρη του, η γη του ή οι κόρες του. Το αποτέλεσμα, για οποιαδήποτε πνευματική ή εκκλησιαστική δραστηριότητα θα πρέπει να βάλει υπογραφή ο γιος ή η κόρη, η γη ή οι κόρες. Φοβερό. Τον λαό μου λοιπόν παιδάρια καταδυναστεύουν αυτόν και οι γυναίκες εξουσιάζουν συν επ' αυτούν. Με ποιο τρόπο? Έχουν γίνει οι γυναίκες κεφαλές των ανδρών που όφυλαν να προείστανται του ποιμνίου. Αλλά μη προϊστάμενοι του οίκου τους, τελικά γίνονται υποχείρια των γυναικών τους, με αποτέλεσμα να μην καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο αυτούς, αλλά αυτές να καθοδηγούν αυτούς. Και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουση να πλανάσαι, αφού δεν οδηγούνται από το Θεό, οδηγούνται από τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, και καταστρέφουν συν των οδών των βημάτων σου. Στην ουσία πνευματικά σε βλάπτουν. Δεν το θέλουν, αλλά αυτό γίνεται. Πολύ μεγάλη λοιπόν υπόθεση μέσα στην Εκκλησία, αγαπητά μου αδέρφια, οι γυναίκες των πρεσβυτέρων να τιμούν τους άντρες τους και τα παιδιά να τιμούν και να μην θάβουν τους γονείς τους. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Όπως επίσης ακόμη μεγαλύτερη υπόθεση είναι ο επίσκοπος να διδάσκει τη γυναίκα του την αλήθεια, αλλά με πολύ αγάπη, αγκαλιάζοντάς την, φροντίζοντας και προσέχοντάς την, και τα παιδιά να τους λέει αυτό που πρέπει, χωρίς να φοβάται το κόστος, αλλά όχι από καθέδρας, δίνοντας χρόνο στα παιδιά. Το να πω, δεν πρέπει αυτό να γίνει, δεν πρέπει εκείνο να γίνει, δεν πρέπει εκείνο να γίνει, και να μην βγαίνω μια βόλτα με την κόρη μου, με το γιο μου, με τα παιδιά μου, να μην τους δίνω χρόνο, κάποια στιγμή θα σκάσουν και τελικά θα δημιουργηθεί ζημιά και στην οικογένεια και στην εκκλησία. Η αλήθεια πρέπει να λεχθεί, ασυμβίβαστα. Αλλά εάν όμως ο άλλος δεν νιώσει ότι είσαι δίπλα, τότε κάποια στιγμή θα σκάσει. Μπορεί να του λες την αλήθεια, αλλά θα σκάσει. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους πρεσβυτέρους μέσα στην εκκλησία, διότι το αν τελικά μέσα στο σπίτι υπάρχει αγάπη, ενότητα και ομόνοια, αυτό κάποια στιγμή αντανακλά θετικά στην εκκλησία όταν υπάρχει, αρνητικά και ζημιογόνα όταν δεν υπάρχει. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι καλό θα διοχετευτεί στην εκκλησία. Και ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι τοξικό, και αυτό αργά ή γρήγορα θα διοχετευτεί μέσα στην εκκλησία, και τότε εκεί πλέον θα πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις παρακυρίου, ώστε το πράγμα να ξεκαθαρίσει και να πάρουν όλα το δρόμο τους κατά Θεό. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενων δηλαδή, όπως είπαμε, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν. Δηλαδή τα παιδιά του να τον ακούνε και να λένε «αυτό θα κάνουμε μπαμπά». Εις υποταγήν. Αμήν. Αμήν μπαμπά. Τι είναι, ουφό? Είναι φυτά? Δεν έχουν προσωπικότητα? Όχι. Έχουν καταλάβει ότι ο πατέρας τους είναι άνθρωπος που του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Η υποταγή δεν επιβάλλεται, εμπνέεται. Όσοι προσπάθησαν να την επιβάλλουν ήρθαν σε σύγκρουση με γυναίκες και παιδιά. Όσοι όμως την εμπνέουν, τότε τα παιδιά τους τα έχουν σε υποταγή. Άλλο αν μπορεί τα κακόμοιρα τα παιδιά να θεωρούν κάποιοι ότι καταπιέζονται. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η υποταγή είναι προϊόν αγάπης και αλήθειας. Δεν είναι αποτέλεσμα πιθαναγκασμού. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει έκρηξη.
Πολύ σημαντικό αυτό. Ο πρεσβύτερος, τα παιδιά του πρέπει να τα έχει σε υποταγή. Όχι τρομάζοντάς τα, αλλά εμπνέοντάς τα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Θα περάσουν τη φάση τους, τη δυσκολία τους. Θα μου πεις τότε πώς να είναι σε υποταγή. Θα είσαι στο πλάι τους, και εσύ και εγώ. Πάμε να φάμε ένα σουβλάκι. Πάμε πιούμε ένα καφέ, πάμε περπατήσουμε λίγο μαζί. Πάρ' τον αγκαλιά αν είναι γιος. Πάρ' την αγκαλιά αν είναι κόρη. Περπατήστε κανένα 2, 5, 10 χιλιόμετρα. Κουβεντιάστε, συζητήστε. Μα αφού δεν είναι έτσι ρε κόρη, αφού δεν είναι έτσι ρε γιε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τι, να αλλάξουμε τις γραφές. Πες μου εσύ, ωραία, πες μου εσύ τι θες να κάνω. Έλα εσύ στη θέση μου. Κουβέντα θέλει, συζήτηση, αγιογραφικά. Στο κατηδίαν. Και έτσι σιγά σιγά έρχεται η υποταγή. Δεν είναι υποταγή σε έναν εγωιστή πρεσβύτερο πατέρα. Είναι η υποταγή στο λόγο του Θεού που ένας αγωνιστής πατέρας προσπαθεί να εμφυσίσει στο παιδί του. Αυτό είναι όλο. Έχουν λοιπόν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μεταπάσεις σεμνότητος. Δεν υπάρχει σεμνοτυφία στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει στήρος ηθικισμός. Η σεμνότητα είναι αποτέλεσμα αγιοπνευματικής εσωτερικής εμπειρίας. Αν υπάρχει η εσωτερική αγιοπνευματική εμπειρία, προς τα έξω βγαίνουν αρκετά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και η σεμνότητα. Έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μεταπάσεις σεμνότητας. Γιατί λέει μεταπάσεις σεμνότητας και δεν λέει σεμνότητα σκέτο? Γιατί η σεμνότητα έχει πολλές εκδοχές. Σεμνότητα καταρχάς ως προς την φρασιολογία. Σεμνότητα ως προς το βλέμμα. Όχι φιλίδωνο βλεμματάκι, την καρφώνω την άλλη, κλείνω μάτι, είτε άντρας είτε προς γυναίκα, είτε γυναίκα προς άντρα. Σεμνότητα στο βλέμμα, στη φρασιολογία. Αυτό δεν είναι ηθικισμός. Είναι αυτό που βγαίνει από την κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Σεμνότητα λοιπόν στη φρασιολογία. Σεμνότητα στην ενδυμασία. Όχι απλά μια κόρη πρεσβυτέρου ή κόρη διακόνου ή κόρη οποιοδήποτε. Μια χριστιανή. Είναι δυνατόν μια χριστιανή να μην έχει σεμνότητα στην ενδυμασία? Δηλαδή θα φοράει ντεκολτέ? Η πλάτη απ' έξω. Θα πεις αδελφέ τώρα αυτά 2022. Γιατί, τι άλλαξε? Σχιστή φούστα μέχρι τα πάνω. Πώς γίνεται αυτό? Ή φούστα που να πάνω από τα γόνατα. Θα μου πεις θα πάρουμε υποδεκάμετρο. Όχι, αλλά είναι ωραίο να φαίνεται το μπούτι της αδελφής. Το μπούτι της κόρης σου, της γυναίκας σου. Είναι ωραίο. Είναι καλό. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή να κάθεσαι και όλα ανεβαίνουν. Γιατί? Ή φούστες, κάτι φούστες εφαρμοστές που φαίνονται όλες οι καμπύλες. Γιατί? Θα μου πεις είναι ταλιμπανισμός αυτό, είναι τι είναι, μουτζαχεντινισμός, τι μπορεί να είναι? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, αλλά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η μητέρα του Κυρίου θα εμφανιζόταν με φόρεμα που θα φαινόταν τα μπούτια της, συγχωρέστε με για την έκφραση, ή θα φαινόταν, ας το πούμε, να καλλιγράφονται τα οπίστια ή τα στήθια ή... Συγχωρέστε με και που το λέω, δηλαδή τώρα τι να πούμε? Τι να πούμε? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φανούν οι καμπύλες του σώματος, να δείξουμε πόσο καλή γυμναστική κάνουμε ή να ελκύσουμε τον άλλον? Μα τελικά τι θα ελκύσεις με αυτόν τον τρόπο, τον άντρα τη ζωή σου, τον άντρα του Κυρίου ή την καταστροφή? Τι ελκύει κανείς με αυτόν τον τρόπο άραγε? Γιατί? Επομένως, σεμνότητα ως προς τη φρασιολογία, ως προς το βλέμμα, ως προς την ενδυμασία, φρασιολογία και γενικότερα στην κοινωνική μας παρουσία, η οποία εκφράζεται τώρα πλέον και μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, τώρα, όχι μόνο η κόρη ενός περιστέρου, αλλά μία αδελφή. Είναι ωραίο στα social media να αποκαλύπτει πράγματα του σώματός της ή του εαυτού της, τα οποία είναι δυνατόν στα social media μία χριστιανή
Πολλό δε μάρουν να είναι και κόρη πρεσβυτέρου, αλλά δεν αρκεί, όχι μόνον. Και οποιαδήποτε χριστιανή να βγαίνει βαμμένη, να... με φωτογραφίες οι οποίες παραπέμπουν σε άλλου είδους επαγγέλματα, των οποίων η νομιμότητα αμφισβητείται. Αλλά και αν δεν αμφισβητείται, πάντως ενώπιον του Θεού σίγουρα δεν είναι ευάρεστη. Σεμνότητα λοιπόν. Κυβερνός καλός των νεακού οίκων, των εαυτού οίκων έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Και το 5. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησίαν του Θεού? Διότι εάν δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, εάν δηλαδή δεν μπορεί στα 4-5 άτομα που είναι η οικογένειά του, στα 6, στα 7, να σταθεί σαν προϊστάμενος, σαν κεφαλή δηλαδή, πώς θα το καταφέρει αυτό με 50, με 100, με 300 και με 500? Απευθύνεται στην κοινή λογική λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Είναι λόγος πίστεως, αλλά δεν προσπερνά την ανθρώπινη διάνοια. Γι' αυτό έρχεται σε διάλογο με τη σκέψη, με το νου. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νους, να κατανοήσει, ώστε μετά να κατέβει το συμπέρασμα στην καρδιά για να γίνει πραγματικότητα. Εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, εάν δηλαδή δεν τον εμπνέει προς την κατεύθυνση του Θεού, αυτό σημαίνει προϊσταμέ. Πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Κάποιος που έχει χάσει τον έλεγχο του οίκου του, τότε είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της Εκκλησίας. Εκτός κι αν η Εκκλησία γίνει μπάχαλο όπως ο οίκος του. Αλλά και πάλι εκεί δημιουργούνται και γύρονται άλλα ερωτήματα και προβλήματα. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Είναι μια Εκκλησία Αγία. Επομένως, μια Εκκλησία Αγία δεν μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί η δική μου οικογένεια, που ή θα είναι κοσμικευμένη ή θα σκοτώνεται μεταξύ της, αλλά θα παραμένει ο πρεσβύτερος στην θέση του για λόγους θεαθήνε και προφίλ. Ο Θεός να μας φυλάξει, όλους μας, αδέρφια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο 6 εδάφιο. Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Να μην είναι νεοκατήχητος. Το κείμενο λέει να μην είναι νεόφυτος. Να μην είναι δηλαδή καινούριος στην πίστη. Θα πρέπει να έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε να έχει στερεωθεί στην πίστη και να έχει κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιον, ώστε να μπορέσει να βαστάξει το βάρος. Δια να μην υπερηφανευτεί. Το κείμενο λέει ή να μην τυφωθεί, τυφωθείς εις κρίμα εμπέση του διαβόλου. Ο τύφος προέρχεται από τη λέξη τύφος, που σημαίνει τύφλωση και η οποία έχει άμεση σχέση με την αλαζονία. Γι' αυτό και ο Βάμβας εδώ ερμηνεύει να μην υπερηφανευθεί. Να μην είναι λοιπόν νεοκατήχητος, νεόφυτος, για να μην υπερηφανευθεί, να μην τυφωθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Η καταδίκη που πέσει ο διάβολος ποια είναι? Η αιώνια απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Το 7. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρία καλή. Δηλαδή όχι μόνο μέσα στην εκκλησία χαμόγελο, όλα καλά, όλα ωραία, και έξω να λένε καλά τι είναι αυτός, είναι πρεσβύτερός σας και βρίζει και κλέβει και κάνει απάτες και τσακώνεται με όλο τον κόσμο. Πρέπει να έχει και παρά τον έξωθεν καλή μαρτυρία. Πόσο μάλλον παρά τον έσωθεν. Φαντάσου τώρα ένας πρεσβύτερος να έχει δημιουργήσει προβλήματα κάπου και να πάει κάπου αλλού. Αλλά εδώ δεν μιλάει μόνο για τους έσωθεν, εδώ μιλάει κυρίως και για τους έξωθεν. Πόσο μάλλον για τους έσωθεν. Αλλά και παρά τον έξωθεν πρέπει να έχει καλή μαρτυρία. Ναι, είναι πρεσβύτερος αυτός. Ναι, ξέρουμε ότι δεν είναι στη δική μας, στο δικό μας δόγμα, αλλά δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το χαρακτήρα του. Τίμιος, ευγενέστατος, πρόθυμος, καλοσυνάτος, να βοηθήσει.
Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μπορεί να διαφωνούμε με τις απόψεις του, αλλά τι να πούμε. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ευλογημένος. Πρέπει και αυτός λοιπόν να έχει παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει εις ονειδισμό και παγίδα του διαβόλου. Ονειδισμός και παγίδα του διαβόλου είναι η δημόσια διαπόμπευση, να γελάνε μαζί του και με την Εκκλησία. Τέτοιους πρεσβυτέρους έχετε στην Εκκλησία σας, που βρίζουν, που τσακώνονται, που μπλέκονται με απάτες και σε διάφορες πλεκτάνες και καταστάσεις. Τέτοιοι είσαστε εσείς εκεί πέρα. Αυτούς έχετε πρεσβυτέρους. Αυτοί είναι οι ιεροί σας, θα μπορούσαν να πούνε. Πάμε λίγο και στον Τίτο, να δούμε κάτι στη 1057 σελίδα. Πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε το 5 εδάφιο. «Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα». Να διορθώσεις, του λέει, τα ελείποντα στην Κρήτη και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς σε διέταξα. Ανθρώπους, δηλαδή υπεύθυνους, που να αναλάβουν την υπηρεσία και την διαπίμαση των ψυχών. Ανθρώπους που να ασχοληθούν με τους ανθρώπους, όχι με άμβονες, με ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη θέση τους πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, ταγμένοι στην υπηρεσία των ανθρώπων και όχι να κάνουν καριέρα. Επισκόπους, πρεσβυτέρους, ανθρώπους που θα είναι στη θέση τους. Ώστις, εξεδάφιο. Ώστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Ώστις είναι ανέγκλητος, να μην εγκαλείται από κανέναν με βάσιμες κατηγορίες. Ότι μπορεί να τον κατηγορεί οποιοδήποτε μπορεί. Το θέμα είναι η κατηγορία να είναι ψευδής. Να μην εγκαλείται πραγματικά, αποδεδειγμένα από τον οποιοδήποτε. Να είναι μιας γυναικός ανήρ, είπαμε, να είναι έγκαμος. Έχουν τέκνα πιστά. Τέκνα πιστά δεν σημαίνει μία Κυριακή στην Εκκλησία παρευρίσκεται και φεύγει. Τέκνα πιστά σημαίνει με έργα πίστεως, στις προσευχές, στην υπηρεσία, στις κοινωνίες μεταλλήλων. Αυτό σημαίνει έργα, τέκνα πιστά. Παιδιά τα οποία είναι παρόντα σε κάθε πνευματική δραστηριότητα και υπηρετούν. Αυτό σημαίνει τέκνα πιστά. Μη κατηγορούμενα ως άσωτα. Ζωή σπάταλη, χωρίς ηθικούς φραγμούς, σε διασκεδάσεις και σε κοσμικές εκδηλώσεις. Άσωτα. Μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Δηλαδή να μην κατηγορούνται ότι καλά, αυτός τον πατέρα του τον κάνει ρεζίλι. Τι λέει εναντίον του. Ούτε καν τον λαμβάνει υπόψη του, ούτε τον πατέρα του, τη μάνα του, τίποτα. Ανυπότακτα τελείως. Ό,τι θέλει κάνει. Επομένως, τα παιδιά των εργατών, όπως και κάθε παιδί κατ' επέκταση, αν θέλει να έχει τη χάρη του Κυρίου, να μην κατηγορείται ως άσωτο ή ανυπότακτο, απέναντίας να είναι πιστό. Δηλαδή, παρόν εκεί όπου ο Κύριος βρίσκεται. Σώμα και αίμα Χριστού, προσευχές, κοινωνία μεταλλήλων, διδαχή των Αποστόλων, ομολογία, όπου μπορεί. 7 εδάφιο. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού. Μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος. Αυτό το διότι συνδέεται με τα παραπάνω. Πότε ο επίσκοπος είναι ανέγκλητος? Όταν είναι μίας γυναικός ανήρ, όταν έχει τέκνα πιστά, που δεν κατηγορούνται για ασωτεία ή για ανυπακοή. Αλλιώς δεν είναι ανέγκλητος. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος. Το διότι είναι συμπερισματικός λόγος που αφορά το προηγούμενο. Ως οικονόμος Θεού.
οικονόμος Θεού πραγματικός είναι αν έχει τα παραπάνω στοιχεία που είπαμε. Η στάση της γυναίκας του απέναντί του, η στάση των παιδιών απέναντί του, αλλά και η στάση του ιδίου έναντι της γυναικός και των παιδιών του. Αλλιώς δεν είναι οικονόμος Θεού. Μη αφθάδεις, δηλαδή να μιλά χωρίς σεβασμό. Μη οργύλος, να μην είναι ευέξαπτος, λυμμένο το ζωνάρι του για καυγά. Μη μέθυσος, είπαμε και πριν, να μην είναι εξαρτημένος από το ποτό ή από οτιδήποτε άλλο. Μη πλήκτης, να μην χτυπάει, να μην είναι επιθετικός. Άλλο να ελέγξει και άλλο πράγμα να χτυπήσει και να διαλύσει τον άλλον. Μη εσχροκερδής, να μην εκμεταλλεύεται ανθρώπους και καταστάσεις. Το 8. Αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Να είναι φιλόξενος, είπαμε και πριν, ανοιχτό σπίτι. Να είναι φιλάγαθος. Του αρέσει να κάνει το καλό. Αρέσει να βοηθάει. Να είναι σόφρον, μυαλωμένος, είπαμε και πριν. Να χαίρεσαι να συζητάς μαζί του. Να είναι δίκαιος, πολύ σοβαρό, δίκαιος. Να είναι αμερόληπτος. Μέσα στην εκκλησία να μην έχει κολλητούς παιδιά και από παιδιά. Δίκαιος. Να είναι όσιος. Να πράττει δηλαδή σύμφωνα με το θείο πρωτόκολλο, με το θεϊκό πρωτόκολλο. Ο όσιος είναι εκείνος ο οποίος πράττει τα πάντα σύμφωνα με τον τρόπο του Θεού. Να είναι εγκρατής. Να έχει φρένο στα λόγια του. Και γενικότερα να έχει αυτοσυγκράτηση. Το 9. Προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας. Το κείμενο λέει αντεχόμενον του κατά την διδαχή πιστού λόγου. Αντεχόμενον. Δηλαδή να πει την αλήθεια και να αντέξει τις επιπτώσεις της. Γιατί δεν θα είναι αρεστό σε όλους. Δεν είναι διπλωμάτης ο πρεσβύτερος. Έχει αγκαλιά, έχει επιείκεια, αλλά την αλήθεια θα την πει. Δεν θα πει ό,τι είναι να πει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος. Αντεχόμενος του καταδιδαχήν πιστού λόγου για να είναι δυνατός. Τη δύναμή του δεν την αντλεί από τον λαό, αλλά από τον Θεό. Να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας. Γι' αυτό λέγεται υγιένουσα διδασκαλία. Διότι εάν την υιοθετήσεις, μέσα σου αναπαύεσαι και καθαρίζεσαι. Να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας. Δεν θα προτρέπει σύμφωνα με αυτό που θέλει ο άλλος να ακούσει. Και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Άρα λοιπόν και πλήκτης δεν είναι, αλλά και έλεγχο πρέπει να έχει. Άρα ο έλεγχος δεν είναι πλήξης. Ο έλεγχος είναι ότι αυτό που λες δεν είναι αλήθεια. Να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Τους αντιλέγοντας ελέγχειν, λέει το κείμενο. Δηλαδή, πας και του λες, αδερφέ μου, τι είναι αυτά που λες. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και πάμε λίγο να δούμε στις πράξεις των Αποστόλων κάτι τελευταίο και σε αυτό να μείνουμε, αδέρφια μου, με τη χάρη του Χριστού μας. Θα πάμε στο Κ κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων. Διαβάζουμε σελίδα 984, 28 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιον, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς. Πρώτα θα ξεκινήσεις σαν πρεσβύτερο από το προσωπικό σου περπάτημα, από την προσωπική σου σχέση με τον Θεό. Και βεβαίως με την οικογένειά σου. Με το γιο σου, με την κόρη σου, με τα παιδιά σου.
Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς. Ξεκινάμε από τον εαυτό μας και από το σπίτι μας. Μια νέα συνθήκη. Ένα νέο περπάτημα, ένα νέο ξεκίνημα. Όπως θέλεις πες το. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς πρώτον. Δεύτερον, και εις όλο το πίμνιον. Παντί το πίμνιο που σας έθεσε ο Κύριος Επισκόπους. Όχι κάποιους, όλους. Όλους όσους θέλουνε. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην θέλουνε. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν θέλει, θα κρατηθείς μακριά μέχρι ότου κάνει χάρη ο Θεός και τον δεις ή την δεις να σε πλησιάζει, οπότε εκεί θα καταλάβεις ότι θέλει και θα ανταποκριθείς και εκεί. Γιατί πράγματι υπάρχει περίπτωση στο πίμνιον το οποίο είσαι επίσκοπος να μην έχεις τη δυνατότητα πρόσβαση σε όλους, γιατί βλέπεις ότι περίεργα βλέμματα, βλέπεις, ακούς, καταλαβαίνεις, κατανοείς. Δεν σου ανοίγεται δρόμος. Όταν όμως δεις ότι σου ανοιχτεί, θα πας και εκεί. Εις όλο το πίμνιον λοιπόν. Προσέχετε, εις όλο το πίμνιον. Τι ακούει το πίμνιο, ποια είναι η κατάστασή του. Μήπως είναι κάποιος μόνος, μήπως κάποιος είναι στενοχωρημένος. Μήπως έφαγε κανείς κανένα βέλος. Και πώς θα τα ξέρουμε αυτά, αδερφέ, θα πάρουμε τηλέφωνο. Μα θα πούνε ότι τους αστυνομεύουμε. Ο Θεός τι θα πει. Κάνε εσύ αυτό που πρέπει και ας σου πει ο άλλος ότι τον αστυνομεύεις. Τι θα κάνουμε. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Σε όλο το ποιμνιόν, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Άρα, το Πνεύμα το Άγιο σε έβαλε εκεί που σε έβαλε για να εξετάζεις την κατάσταση. Ακόμα και αν χαρακτηριστείς, όχι φύλακας, αλλά αστιφύλακας. Είναι ο άχαρος ρόλος του πρεσβυτέρου. Το Πνεύμα το Άγιο σε έβαλε επίσκοπο. Για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Μπορεί ο πρεσβύτερος να μην είναι κατά διακονίαν ποιμένας, αλλά έχει όμως ποιμαντικές δραστηριότητες, που σημαίνει ότι πρέπει να νοιαστεί για την τροφή, την κατάσταση του προβάτου, του αδελφού, της αδελφής, να πάει να το ταΐσει, να το ποτίσει, να ενδιαφερθεί γι' αυτό, να το αγκαλιάσει, τι κάνεις, πώς είσαι, τι νέα με εκείνη την υπόθεση. Αυτή είναι η δουλειά του επισκόπου. Το Πνεύμα το Άγιο γι' αυτό σε έχει θέσει στην Εκκλησία επίσκοπο. Δεν μας έχει θέσει για να κάνουμε κηρύγματα. Μας έχει... Και αυτό είναι μέσα. Αυτό είναι χάρισμα. Άλλο το χάρισμα και άλλο η επίσκοπη. Μπορεί κάποιος να είναι επίσκοπος χωρίς να έχει χάρισμα. Να είναι πρεσβύτερος δηλαδή χωρίς να έχει χάρισμα λόγου. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Επίσκοπο σημαίνει νοιάζομαι για την ψυχή. Αν τώρα εκείνη δεν ακούει και αποφεύγει και κάνει τα δικά της, εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά. Την οποία ο Κύριος στην Εκκλησία την απέκτησε με το αίμα του. Επειδή λοιπόν όλους αυτούς εδώ, τους αδελφούς, τις αδελφές, ο Κύριος έχει αποκτήσει με το αίμα του, ανεξαρτήτως του πώς περπατάνε αυτή τη στιγμή, εσύ, εγώ και κάθε πρεσβύτερος καλούμαστε να είμαστε στη σκοπιά μας για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε, ανεξαρτήτως αν ακούς τα εξαμάξεις. Ο Κύριος να ευλογεί.